Θα πάμε τώρα γρήγορα γιατί έχουμε μία εξέλιξη με τον Μαρκουλάκη, το γνωστό ηθοποιό, ο οποίος έστειλε Τζίνα Ντρούλης εξώδικο σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που τον εμπλέκουν στην υπόθεση Λιγνάδη. Για δώσε μας γρήγορα δύο στοιχεία. Λοιπόν, μην διαβάσουμε όλη την ανακοίνωση τώρα του Μαρκουλάκη. Δώσε μας πολύ γρήγορα δύο στοιχεία από το εξώδικο το οποίο έχει στείλει. Εννοείται, λοιπόν, θα τα πούμε εν συντομία. Έντονη είναι η αντιδρασή λοιπόν του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στην υπόθεση Λιγνάδη. Έτσι, μετά από τις δηλώσεις του, προέβη λοιπόν και σε αποστολή εξωδίκου σε κάποια μέσα, σύμφωνα με τον ίδιο, γιατί δημοσίευσαν εναντίον του κατηγορίες χωρίς καν να επικοινωνήσουν μαζί του. Στο εξώδικο, επίσης, αναφέρει ότι απεχθάνεται και καταδικάζει κάθε έννοια, σκέψη και πράξη παιδεραστίας, βιασμού και παρενόχλησης οποιασδήποτε μορφής και βέβαια κάθε ένοχο τέτοιων πράξεων, ενώ δηλώνει ότι τιμά και σέβεται κάθε θύμα τέτοιας πράξης. Ωστόσο, αρνείται ότι μετέφερε σε νοσοκομείο αλλά και ότι συγκατοίκησε με φερόμενους δράστες, ενώ καταδικάζει τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να προσπαθεί να μοιήσει και να στρατολογήσει καλλιτέχνες σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, να προτείνει σε πολιτικούς συγκεκριμένα πρόσωπα ως δασκάλους ρητορικής ορθοφωνίας και βέβαια για οποιαδήποτε δημόσια και πολιτική θέση συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Διευθυντή Εθνικού Θεάτρου. Επισήμανε ακόμα ότι ποτέ δεν διατέλεσε μυστικό σύμβουλο ή στενό φίλο πολιτικού προσώπου και βέβαια ότι ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και κοντινά του πρόσωπα εμπλέκονται στη συγκάλυψη είδησης ή σκανδάλου που απασχολούν την τρέχουσα επικαιρότητα. Μάλιστα. Πάμε τώρα γιατί στα δύο έχει χωριστεί. Τι λέτε κύριε Τζίφα? Λέω, έχουμε βραχίδια μνήμη, πολύ μικρή μνήμη, σαν τα χρυσόψαρα. Δεν είναι ο κύριος Μαρκουλάκης, ο οποίος λέγονταν πριν από λίγο καιρό ότι πήρε τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό προκειμένου να μην κλείσουν τα θέατρα και κάτι συνέβη, ή κάνω εγώ λάθος? Τα θυμόμαστε. Τα θυμάσαι? Το είχε πει ο ίδιος, το είχε πει. Α, γιατί εδώ βλέπουμε ότι ξέρεις, στέλνει εξώδικα, αρνείται τα πάντα, ότι... Ο κάθε ένας έχει δικαίωμα της διαμαρτυρίας και τους δικούς του λόγους.